Περίπου 20 ημέρες μετά τα 7,8 ρίχτερ στον Ισημερινό, οι πτυχές της τραγωδίας συνεχίζουν να ξεδιπλώνονται. Τουλάχιστον 659 σκοτώθηκαν, αλλά συνολικά σχεδόν 2 εκατομμύρια επλήγησαν. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σύντησης του ΟΗΕ υπολογίζει σε 260.000 εκείνους που χρήζουν άμεση σύντηστικής βοήθειας. Το σπίτι μου γκρεμίστηκε. Χρειαζόμαστε τα πάντα. Όχι μόνο εγώ, ολόκληρη η κοινότητα εδώ. Χρειαζόμαστε νερό, πάνες, γάλα, χρειαζόμαστε τα πάντα. Ειδικά για τα παιδιά. Τα πάντα. Δεν έχουμε σκηνή. Ζητήσαμε μια μικρή, αλλά δεν πήραμε. Δεν έχω που να μείνω. Στη δυσπρόσιτη περιοχή της Ροκαφουέρτε, ο στρατός ανέλαβε να προμηθεύσει τους κατοίκους με κουτιά που περιέχουν τροφή για 3 ημέρες. Συνολικά έχουν παραδοθεί περίπου 347.000 από αυτά τα πακέτα. Το κύριο πρόβλημα στην αρχή ήταν το νερό. Στη Ροκαφουέρτε σχεδόν 1.000 οικογένειες έχουν πρόβλημα. Πρόκειται για το 20 με 25% των κατοίκων. Στις πόλεις όπως το Πόρτο Βιέχο της επαρχίας Μαναμπί στα Βόρεια, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Πάνω από 30.000 άνθρωποι φιλοξενούνται σε προσωρινά καταφύγια. Δεν είναι λίγοι όμως όσοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και κατασκηνώνουν κοντά σε αυτά. Η απεσταλμένη του Euronews Μόνικα Πίνα μεταδίδει. Βρισκόμαστε σε έναν αυτοσχέδιο καταβλισμό στο Πόρτο Βιέχο. Οι αρχές επέτρεψαν στους ντόπιους που έχασαν τα σπίτια τους να μείνουν σε δημοτικά πάρκα. Ωστόσο, οι σκηνές δεν είναι παρά πλαστικά καλύματα που προστατεύουν μόνο από το νερό της βροχής. Ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, παραμένει αδιευκρίνιστος. Ολόκληρο το ρεπορτάζ μας για τον Ισημερινό στην εκπομπή 8 Zone στις 19 Μαΐου.